Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη μάχη, λοιπόν, των ευρωεκλογών έχει ρηχθεί και η αστυνομία. Πέραν των 2.000 μελών της δύναμης βρίσκεται στους δρόμους του νησιού. Υπάρχουν, Ανδρέα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο στα οδοφράγματα όσο και στα εκλογικά κέντρα, ενώ γίνονται περιπολίες σε μια προσπάθεια να κυλήσει ομαλά η όλη διαδικασία. Να πούμε ότι σε κάθε αστυνομική διεύθυνση λειτουργεί κέντρο συντονισμού, ενώ εδώ στο αρχηγείο της αστυνομίας και συγκεκριμένα στην ΜΑΔ, όπως είπες και εσύ, λειτουργεί το κέντρο κρίσεως, όπου ουσιαστικά φτάνουν εδώ όλες οι πληροφορίες και λειτουργεί και εποπτεύει την όλη επιχείρηση της δύναμης, ενώ δίνει και οδηγίες στους επικεφαλείς. Να πω, Ανδρέα, ότι γύρω στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εδώ στο κέντρο κρίσεως στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Σύνηση Ιωνά Νικολάου, του αρχηγού της αστυνομίας Κύπρου Μιχαηλίδη και του βοηθού αρχηγού Στέλιου Παπαθεοδόρου. Ακριβώς μετά την σύσκεψη, το πέρας της σύσκεψης, ο αρχηγός της δύναμης προέβη σε δηλώσεις. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι μέχρι στιγμής ευτυχώς όλα κυλούν ομαλά. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την σχετική δήλωση. Ραφαέλα, σε ευχαριστώ.